Να είναι με το μέρος μας και να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την συνέντευξη αυτή. Λοιπόν, πάμε στο Κελπνό. Μετά από ένα ικανό διάστημα χρονικό, μπορούμε σήμερα να πούμε πού αποτυπώνεται, πού φτάνει το ύψος των οικονομικών ατασταλιών. Ποιο είναι το ύψος της ζημιάς? Κοιτάξτε και Χάριτο, το Κελπνό, όπως είπα και πιο πριν, όταν ξεκινήσαμε λίγο την κουβέντα για την υγεία, υπήρξε η offshore του Υπουργείου Υγείας. Φτιάχτηκε το 1992-93 σαν μηχανισμός επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νόσων, δηλαδή ο μηχανισμός, το εργαλείο του Υπουργείου, το οποίο θα επέβλεπε πανελλαδικά τον πληθυσμό για την εμφάνιση επιδημιών ή την επέκταση λοιμωδών νοσημάτων. Δυστυχώς από ένα σημείο και μετά, στο όνομα της επιστήμης, το Κελπνό άλλαξε χαρακτήρα και ουσιαστικά έγινε ένα εργαλείο αφενός διασπάθησης δημοσίου χρήματος και αφετέρου πολιτικού ελέγχου μιας μεγάλης μερίδας των ΜΜΕ που με πρόσχημα τη διαφημιστική δαπάνη για τη μετάδοση υγειονομικών μηνυμάτων αποτέλεσε εργαλείο αφιδούς χρηματοδότησης και πολιτικού ελέγχου αυτού του ΜΜΕ. Η μεγάλη στροφή του Κελπνού ξεκινάει γύρω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν γίνεται η πρώτη ιστορία με τη βιοτρομοκρατία που τρώγονται εκεί τα πότα 300-400 χιλιάρικα στο όνομα της διαφύλαξης της χώρας από πιθανή βιολογική απειλή κτλ. Μια ιστορία που ήταν ήδη στα δικαστήρια ανάμεσα στον διαχρονικό διευθυντή του Κελπνού, τον κύριο Παπαδημητρίου, που έχει απολυθεί τώρα από τον Κελπνού. Που ήταν και ο διαχρονικός διακινητής αυτού του μαύρου χρήματος με όλες τις εναλλαγές της εξουσίας από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, προχωράει στην διαχείριση της ιστορίας με τον μοριακό έλεγχο του αίματος τα πρώτα 2 χρόνια, όπου με αφορμή ένα περιστατικό που ένα παιδάκι πέθανε από μολυσμένο με τον ιό της επίκτησης ανοσοδιπάρκειας στον HIV, ουσιαστικά περάσαμε στην εποχή του μοριακού ελέγχου του αίματος, αλλά όχι με τον τρόπο που πέρασαν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ουσιαστικά για 2 χρόνια, 2,5, το Κελπνό ήταν το εργαλείο που αγοράζαμε τα αντιδραστήρια και ουσιαστικά μας κόστιζαν από 60 έως 80 ευρώ η εξέταση, όταν την ίδια στιγμή χώρες όπως η Πολωνία πλήρωναν 9 ή 10 ευρώ. Μια πρώτη μεγάλη μπάζα εκεί, πάλι Νοβάρτης από πίσω και εδώ, όχι μόνο Νοβάρτης αλλά και άλλες εταιρείες, μέσω μιας άλλης θηγατρικής. Προχωράμε στη μεγάλη ιστορία της επιδημίας της γρίπης, που στο όνομα της επιδημίας της γρίπης παίρνει το Κελπνό. Άμα δείτε τα χαρτιά, τα έδειξα και στη Βουλή, με ένα μπακαλόχαρτο έτοιμα προς το Γενικό Λογιστήριο, παίρνει 200 εκατομμύρια δάνειο. Τα έχετε πει στη Βουλή, τα έχετε πει και σε συνεντεύξεις, άλλες για να αντιμετωπίσει τη γρίπη. Άλλη μεγάλη μπάζα εκεί. Στο διατάφτα, ο αριθμός των οποίων φτάνει. Και άλλα. Λοιπόν, και τότε αρχίζει και το πανηγύρι των διαφημιστικών μηνυμάτων. Ξέρετε ότι ένα μήνυμα διαφημιστικό ή ενημέρωσης κοινού για ζήτημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι υποχρεωμένα τα κανάλια, έστω και σε ζώνες χαμηλής ακροματικότητας, δωρεάν προβολές. Με τα, πέρα από τα λεφτά του δανείου, πέρα από τα λεφτά της κρατικής επιχορήγησης, πέρα από τα λεφτά των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που πήρε για διάφορες τέτοιες δράσεις κτλ., ουσιαστικά φαγώθηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν περιγραφεί και σε πορίσματα και ακόμα βγαίνουν και θα βγουν και άλλα πορίσματα. Που ενώ θα έπρεπε τα μηνύματα αυτά να προβάλλονται δωρεάν, πληρώναμε αφιδώς και ενδιάμεσους, εδώ και η γυναίκα του κυρίου Στουρνάρα ως ιδιοκτήτρια μιας διαφημιστικής εταιρείας που έπαιζε το Μεσάζοντα, και βέβαια η κατάσταση ξέφυγε εντελώς και την περίοδο του 2013-2014, όπου εκεί πλέον άρχιε και η Υπουργείας Γεωργιάδη και Βορύδη, δηλαδή μοίρασαν έτσι εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρουμε ακριβώς το ύψος της φωνιάς εκείνης. Έχουμε υπολογίσει γύρω στα 6,5-7 εκατομμύρια, αλλά διαρκώς βρίσκονται και άλλα. Τα οποία τα μοίρασαν σε κάτι ανύπαρκτα site, βελόνα και κλωστή, ξέρω εγώ. Gian Dream, διάφορα site, γνωστά και άγνωστα, γνωστών σας συναδέλφων, αλλά και άγνωστων, που από πίσω είναι μαύρο χρήμα. Αριθμός οι οποίοι υπάρχει, έπαιρναν. Τελικώς, σήμερα. Κοιτάξτε, περίπου αυτό διαχειρίστηκε γύρω στο 1 δις.
διαχειρίστηκε μαζί με το δάνειο κτλ. Και τις χρηματοδοτήσεις από το 92-93 σχεδόν 900 δις με ένα εκατομμύριο. Το μεγάλο το πανηγύρι άρχισε από το 4-5 μέχρι το 15. 900 εκατομμύρια με ένα δις. Λοιπόν, ακριβώς, 900 εκατομμύρια με ένα δις είναι που διαχειρίστηκε το Κελπνό. Το μεγάλο πανηγύρι άρχισε από το 2005-06 και μετά. Από έναν διαχειριστικό έλεγχο τον οποίο κάναμε εμείς, είδαμε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις εισερχόμενες εισρωές και τις εξερχόμενες, έτσι, σε έναν υπολογισμό γύρω στα 230 εκατομμύρια, σε έναν άλλο υπολογισμό γύρω στα 140 εκατομμύρια. Γι' αυτό μπήκανε και με εντολή της, της Εξεταστικής Επιτροπής, μπήκαν ορκωτοί λογιστές για να μας πούνε, ειδικά, γιατί προσέξτε, ειδικά την περίοδο 9-10, τότε που πάρθηκαν και τα δάνεια για τη γρήπη κτλ., την επόμενη χρονιά κάποια εκατομμύρια εξαφανίζονται, δεν υπάρχουν. Για να το για να πάμε και στην ΟΒΑΚΤ, έχουμε έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου. Έτσι, έχουμε έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, η οποία λέει ότι εγώ βρήκα να υπάρχουν τότε, πώς το λένε, μέσα σε όλους τους λογαριασμούς, 30 λογαριασμούς, 3 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ έχει για να το κλείσουμε, γιατί μας πιέζει πλέον και ο χρόνος. Η υπόθεση του Κελπνό βρίσκεται σήμερα στη δικαιοσύνη, προχωράει με τους ρυθμούς. Νομίζω ότι είναι η ώρα που βγαίνουν, είναι η ώρα που θα αρχίσουν να βγαίνουν τα απορίσματα. Διότι εδώ, να πω δύο κουβέντες, εγώ τον πρώτο έλεγχο του Σώματος Ελεγκτών Υγείας Πρόνοιας. Αν θυμάστε που ήταν η ιστορία με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Νεγκή, που με είχε αποκαλέσει τότε σκύλο και που έδειχνα μόνο αυτά τα κανάλια κομμένο κτλ. Ας μείνουμε στην ουσία της υπόθεσης. Όλα ουσία είναι, γιατί εμείς είχαμε καλέσει να δώσουμε συνέντευξη όλους αυτούς και από κάτω ήταν οι συνάδελφοι που τα είχαν πάρει όλοι. Τα είχαν πάρει όλοι από το Κελπνό και εμείς τους καλέσαμε να τους δώσουμε συνέντευξη ότι αποκαλύπτουμε τα σκάνδαλα του Κελπνό. Και ήταν όλοι μέσα στη λάσπη από αυτούς που ήταν από κάτω. Τώρα, λοιπόν, αυτό στο οποίο αναφέρεστε όμως δεν πρέπει να αποδειχθεί με κάποιο τρόπο. Αποδεδειγμένα είναι, κύριε Χαρίτο. Υπάρχουν κατάλογοι ολόκληροι που δείχνουν τι έχουν χρηματοδοτηθεί αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Εμείς αυτά τα έχουμε πάει. Εγώ τα πήγα. Εγώ ίδιος πήγα πολλά από αυτά. Τον έλεγχο του ΣΕΙΠ για τη διαφημιστική δαπάνη του 12-14 που ήταν μέσα και η κυρία Στουρνάρα και πολλοί άλλοι. Τον κατάλογο με τις συμβάσεις τις οποίες βρήκαμε που είχαν το 2014. Ένα μέρος παλαιότερο. Άλλα στοιχεία που αφορούν και πριν το 2010, πώς το λένε, που αφορούν τη γρήπη και όλα αυτά που έκανε και ο Αβραμόπουλος τότε. Τα έχω πάει στην κυρία Ράικου άλλα το Δεκέμβριο του 2015, άλλα το Γενάρη του 2016, άλλα το Μάη του 2016. Λοιπόν, για ένα χρόνο και ήταν όλα συρταρωμένα. Συρταρωμένα, ξέρετε τι συρταρωμένα. Ούτε που τα έχει ακουμπήσει. Βρήκαμε και την άλλη ιστορία με τους διορισμούς που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Που είχε... Αυτό ήταν λόγω φόρτου εργασίας ή ήταν για κάποιον άλλο λόγο τον οποίο εικάζετε εσείς. Είχατε εκφράσει και στο παρελθόν, δεν το ρωτάω τυχαία, είχατε εκφράσει τις ενστάσεις σας για τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση η κυρία Ράικου. Τα έχω πει δεκάδες φορές και στη Βουλή μέσα. Όπως και εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μετά που ανέλαβε η κυρία Τουλουπάκη άρχισαν να γίνονται διάφοροι έλεγχοι και να φτιάχνονται διάφορα. Άρα σήμερα η υπόθεση προχωράει. Προχωράει και νομίζω ότι σύντομα θα ασκηθούν διώξεις και στον υπηρεσιακό μηχανισμό που κάποιοι, γιατί δεν είναι μια υπόθεση, είναι δεκάδες υποθέσεις. Υπάρχει υπόθεση του κτηρίου. Έτσι, το οποίο ένα κτίριο με αντικειμενική αξία 3 εκατομμύρια ευρώ, το αγοράσαν 11 εκατομμύρια ευρώ και δώσαν άλλα 6 εκατομμύρια για να το επισκευάσουν σε μια προκήρυξη εντελώς φωτογραφική. Όλα αυτά είναι γνωστά, κύριε Υπουργέ, τα έχετε πει και στο παρελθόν. Να πάμε λίγο και στην υπόθεση. Όχι στο παρελθόν, αλλά πρέπει επιτέλους να στροφάρει η δικαιοσύνη. Γιατί όταν εγώ βγήκα τον Ιούλιο του 2016 και είπα ότι η δικαιοσύνη πάει πολύ αργά και έχουμε πρόβλημα. Κάποιοι είπαν να με φάνε ότι εδώ παρεμβαίνω στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η οποία δεν είναι τόσο ανεξάρτητη τελικά. Έτσι, διότι, προσέξτε, έχετε δει τι μας έχει ρίξει η δικαιοσύνη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, που παρατήθηκε τώρα, γιατί τώρα πήρε χαμπάρι ότι διαρρέουν οι αποφάσεις ο πρόεδρος του, αυτός που έφυγε, πώς το λένε, ο κ. Αγγελαρίου. Όταν ήταν σε απευθεία σύνδεση με το Sky και βγάζανε την... σχεδόν απευθεία σύνδεση με το Sky και βγάζανε ότι... Καλά, όλα τα κανάλια έχει φωνάξει. Ο νόμος, μιλάω για τον νόμο... Είχε φωνάξει όλα τα κανάλια, το ποιος επιλέγει να το μεταδώσει. Μιλάω για τον νόμο με τα κανάλια. Έχει να κάνει με τη ροή εκείνη την ώρα. Λοιπόν, μιλάω για τον νόμο με τα κανάλια που στα 10 δευτερόλεπτα μετά που βγήκε η απόφαση, που ρίξαν τον νόμο του παπά, έτσι, και που γι' αυτό συνεχίζουν και υπάρχει ακόμα και σήμερα αυτή η κακομοιριά με τα κανάλια, έτσι. Η διέρευσε και καλά η απόφαση και τώρα τον έπιασε προσβολή γιατί διέρευσε η άλλη τέτοια. Που είναι εντελώς ψευδεπίγραφο. Μας έριξε το νόμο αυτόν.
Μας έριξε εμάς τον πρώτο νόμο για το διώξιμο των εργολάβων από τα νοσοκομεία, καθαριότητας και σύντησης. Τον πρώτο νόμο μας τον ρίξαν. Ξανανομοθετήσαμε ξανά και έχουμε διώξει από 70 νοσοκομεία τους εργολάβους στη χώρα. Έχοντας κάνει εξοικονόμηση πάνω από 20-25% ετησίως στο κόστος και πληρώνοντας τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες με πάνω από 200-300 ευρώ καθαρά στην τσέπη. Για να καταλάβετε το πανηγύρι το οποίο είχε γίνει. Μόνο στον Ευαγγελισμό, κάθε μήνα ο εργολάβος μας, οι συμβάσεις καθαριότητας που κάναμε 250 άτομα περίπου κτλ. Μας κοστίζουν 200.000 ευρώ λιγότερα από αυτά που δίναμε στον εργολάβο. Τα οποία τώρα θα πέσουν σε άλλες ανάγκες του Ευαγγελισμού αυτή η εξοικονόμηση που έγινε. Λοιπόν, μας τον έριξε και αυτό το νόμο η δικαιοσύνη. Ήταν ιστορία. Όλα αυτά τα οποία περιγράφεται, κύριε Πολάκη, πώς αλλάζουν, δηλαδή. Αν υποθέσουμε. Με αλλαγή του συντάγματος. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα πάει πάρα πολύ αργά. Υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, γιατί κοιτάξτε, θα δω ένα παράδειγμα. Δεν είναι 2 χρόνια, 2,5 που είχε βγει στη φόρα στην Ισπανία ότι ξέρεις το κόμμα του Ραχώη κτλ. Μπλέκεται σε οικονομική συναλλαγή ένας μεγάλος αριθμός στελεχών του. Μέσα σε 2 με 2,5 χρόνια, έτσι, καταδικάστηκαν προχθές σε 300 χρόνια φυλακή. Πόσα ήταν. Τα αποτελέσματα. Έτσι, σε 2,5 χρόνια. Αυτό είναι ένας ανεκτός χρόνος. Εδώ, όχι, να το πω αυτό. Εδώ τη Siemens, έτσι, βγήκε στη φορά το 2006 και το δικαστήριο γίνεται το 2018. Έτσι. Έχει καθοριστικό ρόλο η αργοπορία της εφαρμογής δικαιοσύνης και της τιμωρίας σε αυτή τη χώρα με το ότι χρεοκοπήσαμε ως χώρα. Λοιπόν, ήσασταν σαφείς, συνταγματική αναθεώρηση. Το είπατε. Αν κρύψω σήμερα, κύριε Χαρίτο, και θα ξεμπερδέψω με τη δικαιοσύνη σε 20 χρόνια, έτσι, αυτό γίνονταν με τις προηγούμενες. Θα κλέβεις, γιατί μέχρι τα 20 χρόνια ή θα τα έχεις φάει ή θα τον ξεχάζει. Ήσασταν σαφείς, συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε παρακάτω, πάμε Νοβάρτης. Νοβάρτης. Πάμε η υπόθεση Νοβάρτης. Που τη φέρατε στη Βουλή υπήρξε έντονη κριτική εξ αρχής. Ότι για ποιο λόγο την πάτε στη Βουλή, εφόσον γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν ικανά στοιχεία για να σταθεί εκεί και θα την γυρίσετε πίσω στη δικαιοσύνη όπως και κάνατε. Κύριε Χαρίτο, τελικώς, δεν την πήγαμε στη Βουλή. Την έστειλε η κυρία Τουλουπάκη. Γιατί έπεσε πάνω σε πολιτικά πρόσωπα. Και αυτό έπρεπε να κάνει. Mm-hmm. Έτσι. Και αν είχαμε ένα άλλο σύνταγμα, και τιμωρούνταν η απιστία, έτσι όπως έπρεπε, η κακουργηματική απιστία σε βάρος του δημοσίου, έτσι θα έμενε στη Βουλή. Λοιπόν, προσέξτε με. Περιγράφεται μέσα από τους καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων, έτσι, που είναι θεσμός όλη τη Δυτική Ευρώπη και η προηγούμενη κυβέρνηση από εμάς τον νομοθέτησε κτλ. Τώρα τους ξυνήσανε, γιατί βγάλαν στη φορά τις πομπές τους. Περιγράφονται σαφείς καταστάσεις χρηματισμού πολιτικών στελεχών ή λήψεις υπουργικών αποφάσεων, τις οποίες έχω διαπιστώσει και εγώ. Και τα είπα στο πολιτισμό στη Βουλή. Ότι ο κύριος Γεωργιάδης εφάρμοσε μέχρι κεραίας το Harvard Project. Το σχέδιο δηλαδή της Νοβάρτης για να πάρουν τιμή. Να πάρουν ασφαλιστική τιμή και να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ 10 ακριβά φάρμακα μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Το οποίο έγινε. Και έγινε αλλάζοντας ο κύριος Γεωργιάδης συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις. Και τον τρόπο τιμολόγησης και τον τρόπο της ασφαλιστικής τιμής. Και το πότε ένα φάρμακο μπαίνει στη θετική λίστα. Που ενώ έπρεπε να είναι στα 2/3 των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε στα 2/3 των χωρών που κυκλοφορεί. Το έκανε ο κύριος Γεωργιάδης αυτό. Και το έκανε, το περιγράφει το Harvard Project ότι πρέπει να μπουν και το υλοποιεί με αυτόν τον τρόπο. Βγήκαν μια σειρά από πράγματα. Δεν θα μπω στην κουβέντα για τις βαλίτσες στου Σαμαρά κτλ. Μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Είναι λοιπόν, γνωστά τα κουβέντα λοιπόν, στη Βουλή. Υπήρξε η διένεξη με βάση και το σύνταγμα το οποίο έχουμε. Εδώ υπάρχει το εξής. Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι αδίκημα το οποίο δεν παραγράφεται. Η δωροδοκία. Πήγαν να κάνουν μια νομική κατασκευή ότι η δωροδοκία που είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων, έτσι, κατά την άσκηση των καθηκόντων, αυτό μπαίνει στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και επειδή έχουν περάσει 2 βουλευτικές περίοδοι θα παραγραφεί. Αυτό πήγαν να στήσουν. Αυτό πήγαν να στήσουν μετά που ξεκίνησε η διαδικασία. Γι' αυτό καταλήξαμε στο γεγονός, γιατί εδώ υπάρχουν σαφείς ενδείξεις δωροδοκίας και δεν πρέπει να ξεπληθούν αυτοί. Άρα, ότι επιστρέφει στη Βουλή. Ότι δεν είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων, έτσι. Δεν είναι καθήκον του να δωροδοκείται. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πάει όπως πάει ο κάθε ένας που θα τα πιάνε με την κανονική δικαιοσύνη. Και ελπίζω να επιτελέσει το ρόλο της και να επιβάλλει τις ποινές που πρέπει με βάση και τα στοιχεία που θα βρει ή που δεν θα βρει.
Άρα στο διατάφτα του ερωτήματος και για να έχει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο και νομίζω ότι και όλη αυτή τη διαδικασία και εδώ ερχόμαστε στην συνταγματική αναθεώρηση. Εννοείται ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Αυτός ο πιο βρώμικος νόμος που ψηφίσει ο Βενιζέλος είναι. Έτσι, για να τους καθαρίσει όλους. Έτσι, ο πιο βρώμικος, είναι η πιο βρώμικη αλλαγή και ο πιο βρώμικος νόμος που έχει οργανώσει και ψηφίσει ο Βενιζέλος. Με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Έτσι όπως το έχει κάνει, μπορεί να μην τιμωρηθεί κανείς για τίποτα. Αυτή η ιστορία γίνεται. Σαφώς και χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση, πώς το λένε και για αυτό το πράγμα. Και πρέπει γιατί κοιτάξτε, αν ο φόβος φυλάει τα έρμα, κύριε Χαρίτο. Αν εγώ ξέρω ότι υπάρχει πολιτική κάλυψη και δεν θα τιμωρηθώ, γιατί αυτό γινόταν προηγουμένως, έτσι, αυξάνεται η πιθανότητα να κλέψω. Το καταλάβατε. Αν ξέρω ότι θα με διαχειριστούν όπως τον οποιοδήποτε πολίτη της χώρας, έτσι, και κάποιος που θέλει, θα το σκεφτεί πολλές φορές για να το κάνει. Μάλιστα. Προτού κλείσω το κεφάλαιο αυτό, από την Αμερική έχουν έρθει νέα στοιχεία το τελευταίο διάστημα, τα οποία να λειτουργούν υποστηρικτικά με τα όσα έχετε καταθέσει και εσείς στη Βουλή και μέσα από συνεντεύξεις, από δημόσιες τοποθετήσεις. Νομίζω ότι η διαδικασία με την Νοβάρτης, η οποία η Νοβάρτης τώρα είναι η κορυφή του παγόβου, έτσι, γιατί ήταν ο μαέστρος μιας διαδικασίας που αφορούσε και άλλες εταιρείες. Έτσι. Και οι Αμερικάνοι κινηθήκανε γιατί η Νοβάρτης εκτόπισε από διάφορες αγορές στον κόσμο με αυτές τις αθέμητες πρακτικές του χρηματισμού σε πολιτικά πρόσωπα ή και σε υγειονομικό προσωπικό, εκτόπισε φάρμακα δικών τους εταιριών και ουσιαστικά νόθευσε τον ανταγωνισμό. Έχει ξεκινήσει από εκεί η ιστορία. Και παρότι, ας πούμε, με έχουν πει ότι είμαι πράκτορας του FBI, ας πούμε, αυτά νομίζω θα τα παίρνει η κυρία Τουλουπάκη και τα επεξεργάζεται μαζί με τους συνεργάτες για το τι και το πώς. Όχι, δεν με ενημερώνουν οι Αμερικάνοι το τι στέλνουν εδώ πέρα. Mm-hmm. Έτσι, να εξηγούμαστε. Θεωρείτε ότι προσωπικά έχετε κάνει κάποια λάθη το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με τοποθετήσεις σας για το συγκεκριμένο ζήτημα, δημόσιες τοποθετήσεις? Όχι, και λίγα έχω πει. Για ποιο πράγμα να έχω κάνει λάθος? Για παράδειγμα, για τους προστατευόμενους μάρτυρες, λέτε. Αυτή ήταν η αλήθεια του Παπαδάκη και του συναδέλφου σας, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Όταν πριν από ένα χρόνο, πριν το πω εγώ, έτσι, είχαν βγει δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι καταθέτουν προστατευόμενοι πριν από ένα χρόνο. Συγγνώμη τώρα, αλλά επειδή αναφέρεστε. Αναφέρομαι και όπως πρέπει να αναφέρομαι. Αναφέρεστε σε ένα σημείο που πρέπει να αναφέρω. Λοιπόν, ακούστε με. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Λοιπόν, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Το Χαρίτο ή με τον Παπαδάκη, το πώς θα μεταφερθεί αυτό που είπατε εσείς, γιατί εσείς το είπατε μπροστά σε μια κάμερα. Η μέρα η οποία. Ακούστε με. Γιατί θα μου πείτε αν αυτό είναι αλητία ή δεν είναι. Τη μέρα την οποία βγαίνει στη δημοσιότητα ότι εδώ παιδιά έχουν επίσημα πια, βγαίνει στη δημοσιότητα επίσημα με την έννοια του ότι κινείται η διαδικασία από την Εισαγγελία Διαφθοράς κτλ. Εδώ έχουμε στοιχεία που λένε ότι τα πιάσαν, τα είπαν, καταθέσαν αυτές τις ιστορίες κτλ. Έτσι. Όλη η κουβέντα πήγε στο αν ξέρω εγώ ή όχι στους προστατευόμενους μάρτυρες. Όταν ένα χρόνο πριν, το 17, ένα χρόνο πριν, έχουν γράψει άρθρα site όπως το i Εφημερίδα, που δεν είχαν σχέση με την κυβέρνηση. Τώρα και πολλά άλλα. Λένε ότι. Κατά ναι, τρόπο και είπα ότι. Και να λέει, τι θα είναι. Για να λένε τέτοιες λεπτομέρειες. Για να λένε τέτοιες λεπτομέρειες, προφανώς είναι άνθρωποι μέσα από το χώρο. Είναι δυνατόν να ξέρει τέτοιες λεπτομέρειες σαν αυτές που βγαίνανε και να είναι κάποιος που δεν είναι μέσα στο χώρο ή μέσα στην εταιρεία? Είναι δυνατόν. Να σας πω και κάτι. Έτσι ακριβώς. Γιατί να σας πω κάτι. Τα βίντεο τα οποία έχουν βγει, έτσι, που έχουν βγει στη δημοσιότητα, αλλά δεν τα παίζουν. Και τα οποία δείχνουν, ας πούμε, το Φρουζή να μιλάει στο προσωπικό του από κάτω και να λέει ότι εμείς είμαστε, οι άλλοι πάνε κακά, αλλά εμείς πάμε καλά, ενδιαφέρονται υπουργοί, ενδιαφέρονται μου, τέτοιοι, κύριε Πολάκη, βγαίνουν άλλα, να φύγουμε παρακάτω. Θα μου πείτε ότι δεν το είναι, αυτά ποιοι τα δώσανε, αυτός που το έβγαλε το βίντεο αυτό και το έδωσε, τι, κάποιος τώρα από κάτω, δηλαδή ήταν στρέχος Νοβάρτης. Να το θέσω έτσι, διαφορετικά και γυρίσαμε την κουβέντα τώρα, στο αν ξέρω εγώ τι προστατευόμαστε, δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Αλλά προφανώς είναι υπάλληλοι της Νοβάρτης. Άρα ήταν το λέω έτσι. Ήταν μια λάθος τοποθέτηση αυτή που κάνατε. Γιατί είναι λάθος τοποθέτηση? Η διαστροφή της τοποθέτησης ήταν λάθος. Το ότι. Πού τους ξέρω. Μα εσείς τοποθετηθήκατε. Είπα. Προφανώς θα είναι υπάλληλοι της Νοβάρτης. Τι θα είναι. Ο μπάρμπαρος από το χωριό θα είναι. Για να λέει τέτοιες λεπτομέρειες. Λοιπόν. Και γίνεται στην κουβέντα, δεν ξέρω. Πριν κλείσουμε τον τομέα της υγείας, θα μου επιτρέψετε ένα προσωπικό ερώτημα. Ποιος ο λόγος για τον Υπουργό Υγείας
να βγάζει την γραβάτα, εντάξει, γραβάτα δεν φοράτε, να βγάζει το σακάκι, να φοράει την ιατρική ποδιά και να μπαίνει στο χειρουργείο. Γιατί πρέπει να δώσει προξιά για να ξεκινήσει δουλειά. Γι' αυτό. Και διότι, κοιτάξτε, υπουργοί, βουλευτές και πολιτικοί, θα είμαστε και δήμαρχοι, είσαι για κάποια χρόνια. Αυτό που είσαι πάντα είναι αυτό που είναι η δουλειά σου. Έτσι, εγώ γιατρός θα είμαι πάντα. Δήμαρχος υπήρξα 5 χρόνια, βουλευτής είμαι τώρα τα 3, υπουργός είμαι 2, ποσά είμαι 2,5. Αυτά είναι περαστικά. Αυτά είναι περαστικά. Και σε αυτά τα αξιώματα ακουμπάς αυτό που κουβαλάς. Έτσι. Αν έχεις αξία από πριν, τη δείχνεις αυτά που κάνεις. Αν δεν έχεις αξία, προσπαθείς να πάρεις αξία, έτσι, κυκλοφορώντας με τα πανάκριβα αυτοκίνητα, φορώντας γραβάτες, παίζοντας το δεν ξέρω και εγώ τι, έτσι. Γιατί ξέρετε, κύριε Χάριτο, όπως έλεγε ένας λαϊκός παπάς στο χωριό μου, τον αγαπούσα πάρα πολύ, πέθανε πριν κάνα χρόνο, άλλο αξία και άλλο αξίωμα. Εμείς κουβαλούμε αξία και πριν το αξίωμα. Κάποιοι, κακομύριδες της ζωής, γιατί δεν μπορώ να τις πω αλλιώς, νομίζουν ότι πήρανε αξία επειδή κατοίκησαν για κάποιο διάστημα στο αξίωμα μέσα. Και εννοώ, νοήτω, για ποιους εννοώ. Μάλιστα, λοιπόν, ακούστε μου, για αυτό που είπατε. Προφανώς και θα πάω. Όταν έχεις να κάνεις με ένα παρακράτος, τοπικό παρακράτος, και μιλάτε για τη Ζάκυνθο, υποθέτω, και πιθανά με να μιλάτε και για τη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη ήταν στο ξεκίνημα το πράγμα. Ήταν στο ξεκίνημα. Και έπρεπε να ξεκινήσει. Πού είναι το κακό να πάει ο υπουργός από τη στιγμή που είναι και γιατρός και να πει ναι, ρε παιδιά, εδώ είμαι και βάζω πλάτη και εγώ για να ξεκινήσετε. Πού είναι το κακό. Γιατί πράγμα είναι ο υπουργός δηλαδή. Για να είναι εντολές από ψηλά. Ή το άλλο, το χειρότερο, στη Ζάκυνθο. Γιατί να μην πάω. Όταν είχες ένα τοπικό μηχανισμό που για να καλύψει μια ιστορία που έγινε εκεί. Για να δούμε λίγο τώρα και με την ξαδέρφη μου, τη δημοσιότητα που είχε πάρει το περιστατικό της ξαδέρφης μου με τη δημοσιότητα που έχει πάρει εκεί ένα περιστατικό που κατέληξε μετά από κάποιες μέρες στη μονάδα, έτσι. Και το οποίο με αφορμή αυτό και για να καλυφθεί μια κατάσταση εκεί, λέγανε ότι στο κύκλωμα αερίων του νοσοκομείου, μπούρδες όλα, το κύκλωμα αερίων του νοσοκομείου βγάζει υδροκιάνιο, βγάζει τοξικά αέρια, σκορπιούς και 40 ποδαρούσες, δεν ξέρω και εγώ τι, ένα νοσοκομείο που το παραλάβαμε πριν 4 χρόνια. Και ελέγξαμε όλα τα δίκτυα από την αρχή, κάθε εκατοστό. Ελέγξαμε τα πάντα. Και όμως ο σύζυγος της κυρίας αναισθησιολόγου εκεί, που είχε εμπλακεί στο περιστατικό, και για να καθυστερήσει το πράγμα, δεν άφηνε να ξεκινήσει τα χειρουργεία. Λοιπόν, επειδή κρινόμαστε από το τι κάνουμε και όχι ότι λέμε, γι' αυτό λοιπόν έβαλα την μπλούζα και πήγα εκεί μαζί με έναν συνάδελφο από την Κυπαρισία και χειρουργήσαμε μαζί. Και αποδείξαμε, έτσι, και αποδείξαμε ότι είναι μια χαρά το νοσοκομείο και ασφαλές το νοσοκομείο και μπορεί να, όπως και το κάνει και σήμερα, και συνεχίζουν να χειρουργεί. Κόντρα στο τοπικό παρακράτος το οποίο είχε στηθεί εκεί πέρα που πήγε να κουκλώσει την ιστορία. Έτσι. Λοιπόν, μας πιέζει ο χρόνος. Εγώ θεωρώ ότι μπράβο έπρεπε να μου λέτε που είχα τάντερα να το κάνω και όχι ποιος είναι ο λόγος να βάλεις την μπλούζα να πάει να το κάνεις. Εντάξει, εγώ δεν είμαι εδώ για να πω ούτε μπράβο ούτε για να επιτρέψω. Όχι, λέω γενικώς. Λέω γενικώς. Λοιπόν, και επειδή μας πιέζει ο χρόνος και θέλω να φύγουμε, αναφερθήκατε σε κάποιον παπά από την περιοχή σας. Δεν ξέρω αν είναι ο Παπαγιώργης ή ποιος είναι. Παπαγιώργης ή Γιωτάκης. Καμπάνα είναι και πάλι μαζί μας. Λοιπόν, πάμε στην εκκλησία. Η εκκλησία και ο Πολάκης, πόσο κοντά, πόσο μακριά βρίσκονται. Ακούστε, κύριε Χαρίτο. Εγώ μεγάλωσα Σφακιά. Μέχρι 5-6 χρονών. Μετά μεγάλωσα με δύο θιάδες μου, αδερφές του πατέρα μου στο Ηράκλειο, οι οποίες με πήραν εκεί επειδή το χωριό μου δεν είχε σχολείο. Πήγα εκεί σχολείο. Αυτές οι δύο γυναίκες ήταν δύο μεγάλες αξίες γυναίκες, δασκάλες. Μάλιστα η μια, και οι δύο δηλαδή, αλλά η μια είχε μπει πρώτη το 1940 στην Αρσάκιο Παιδαγωγική Ακαδημία στην Αθήνα, τελειώντας το εξατάξιο γυμνάσιο Σφακίων. Πολύ φωτεινό μυαλό για την εποχή της, και αυτή και η αδερφή της, οι οποίες μείναν ανήπαντρες για να μεγαλώσουν άλλα 5 αδέρφια μετά τον πατέρα μου, γιατί ο πατέρα μου ήταν ο μόνος μεγαλύτερος, ο οποίος είχε μπλέξει και στην αντίσταση τότε κτλ. Και ουσιαστικά κατέβηκε ήρεμα στο χωριό μας μετά το 52, αρκετά χρόνια και μετά τη λήξη του εφηλίου. Μεγάλωσα ένα περιβάλλον που πιστεύαν όλοι. Και οι θιάδες μου αυτές, που ήταν και οι πρώτες κομμουνίστριες της περιοχής εκεί, πιστεύαν κι αυτές. Η μάνα μου το ίδιο. Που είναι από μια άλλη αγροτική οικογένεια. Ναι, όλο μου το. Πώς το λένε, το εθνικό μνημονικό έχει σχέση με την Εκκλησία. Και έχω μάθει
να σέβομαι τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου από τον οποίο προέρχομαι και που θεωρώ ότι και γονιδιακά και με την έννοια αυτής της αόρατης εκπαίδευσης που σου παρέχουν οι αξίες του τόπου σου, έχω μάθει να τα σέβομαι. Εγώ δεν πιστεύω. Είμαι βαθιά ηλιστής. Κρατάτε όμως, είμαι βαθιά ηλιστής. Όμως παραδόσεις, δηλαδή και το Πάσχα θα πάτε στην Εκκλησία. Πάω και τη Μεγάλη Διοθέρες. Παρασκευή στον Επιτάφιο, πάω και στην Ανάσταση. Λοιπόν, όταν είμαι στο χωριό κτλ. Από εκεί και πέρα, αυτή η κόντρα, για να το πω ευθέως, αυτή η κόντρα που έχουμε δει κατά καιρούς μέσα από δημόσιες αντιπαραθέσεις. Εδώ τώρα μιλάμε για την έκφραση ότι είναι κάτι προσωποποιημένο και όχι συνολικά με την Εκκλησία. Προφανώς, έτσι δεν είναι. Εμένα όλοι οι λαϊκοί παπάδες είναι πολύ τέτοιοι, μ' αγαπούν. Μ' αγαπούν πολύ, στα χωριά μου κάτω. Κάτι επίσκοποι και κάτι μητροπολίτες που είναι στα ψηλά κλιμάκια, οι οποίοι εκφράζουν κάποια πράγματα που καμία σχέση δεν έχουν με τη διδασκαλία του Χριστού, αυτοί μπορεί να με αντιπαθούν. Τώρα, η άποψη φαντάζομαι ενός πολιτικού που ακούει στο όνομα Παύλος Πολάκης, ο οποίος ξεκίνησε από το ΚΚΕ, συνέχισε στην Ανταρσία, βρέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε διαχωρισμός του κράτους με προφανώς, την Εκκλησία. Σαφώς. Mm-hmm. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός του κράτους με την Εκκλησία. Και υπάρχει το θέμα του, πώς το λένε, ότι δεν είμαστε ανατολικό κράτος. Είναι άλλο πράγμα οι παραδόσεις, οι οποίες αυτές δεν ξεριζώνονται και ούτε μπορεί να ξεριζωθούν. Αυτό είναι ιστορία μακρύων των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα η λειτουργία του κράτους δεν μπορεί να συλλειτουργεί με την Εκκλησία. Έτσι. Δεν μπορεί να συλλειτουργεί με την Εκκλησία. Και νομίζω ότι αυτό και όταν έρθει η ώρα και δημιουργηθούν μέσα και από τη δράση τη δική μας και άλλων οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις και σε συνεργασία και με την Εκκλησία πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός. Μάλιστα. Δεν σας ξέρω, το ομολογώ και δημόσια. Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη και περιμένοντάς σας να έρθετε, μίλαγα με ένα συνεργάτη σας και προσπαθούσα να καταλάβω αν είστε έτσι και στην καθημερινότητά σας, στο γραφείο, στη σχέση με τους ανθρώπους που στέκουν δίπλα σας, αυτή τη δημόσια εικόνα που έχουμε εμείς, έναν οξύθυμο Παύλο Πολάκη, έναν λόγο ο οποίος είναι έντονος και κάποιες φορές και βίαιος λόγος, είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινό ή αν είναι κάποιες εξάρσεις οι οποίες αφορούν στιγμές που θεωρείτε ότι σας πνίγει το δίκαιο που λέμε και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να το εκφράσετε. Ναι, κοιτάξτε, εγώ έχω μάθει και στις πολιτικές ομιλίες. Ξέρετε, εγώ μιλάω όπως μιλάει ο κόσμος στα καφενεία και στους δρόμους. Και αυτό δεν το θεωρώ λαϊκισμό, αλλά θεωρώ ότι εάν δεν μπορείς να διατυπώσεις στη γλώσσα των απλών ανθρώπων αυτά που περιέχει η πολιτική σου ή αυτά που θες να κάνεις, τότε δεν έχεις επίδραση και αντανάκλαση σε αυτόν τον κόσμο. Μπορώ να μιλήσω πολύ επιτηδευμένα, κύριε Χαρίτη. Μπορώ να μιλήσω πολύ πιο επιτηδευμένα από κάποιους άλλους που νομίζουν ότι μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε, ο κάθε ένας μας πρέπει να κρίνεται πρώτα απ' όλα για την ουσία αυτών που κάνει. Σαφώς και νιώθω να με πνίγει το δίκιο πάρα πολλές φορές. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ την ίδια στιγμή που ανοίξαμε αυτή τη βάση των αεροδιακομιδών εδώ και ασχοληθήκαμε με την πιο παραμικρή λεπτομέρεια που μπορούσε να υπάρξει για να γίνει αυτό, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία του κράτους. Έτσι. Να βλέπω δημοσιεύματα συναδέλφων σας μετά, που να λένε «Α, μεγάλο πρόβλημα στη Σύρο, άργησε μισή ώρα να σηκωθεί» κτλ. Όταν πριν από κάποια χρόνια που δεν υπήρχε τίποτα εδώ, έτσι δεν λέγανε τίποτα. Δεν το αναδείκνυαν καν ως πρόβλημα. Λοιπόν, απέναντι σε αυτόν τώρα τον άνθρωπο, και λέω τώρα ένα ήπιο παράδειγμα, για να μην πω πλήρες διαστρεβλώσεις, έτσι, για να μην πω δηλαδή ότι παίρναν την έκθεση που είχαν κάνει μια έκθεση των χρόνων 12-13 του τι συνέβη στην υγεία στην Ελλάδα και την παρουσίαζαν σαν να είναι του 16-17. Πολλοί συναδελφοί σας, ας πούμε, αντιγράφοντας κάποια δελτία τύπου της Πόεδιν. Ναι, δεν μπορώ να του μιλήσω ευγενικά εγώ τώρα αυτού του ανθρώπου. Δεν γίνεται. Πρέπει να τα πω έτσι όπως τα νιώθω. Θα πνιγώ άμα δεν τα πω. Δεν γίνεται να μην τα πω. Έτσι. Λοιπόν, και επίσης, να ξέρει επίσης, έχω προκληθεί με τον πιο χυδαίο τρόπο από πάρα πολλούς και μέσα στη Βουλή. Και την έχω κρατήσει την ψυχραιμία μου. Για αυτούς που διατυπώνουν τέτοιο λόγο εκείνη την ώρα, πολλοί από τους συναδέλφους δεν έχουν κουβέντα να πούνε.
Απλά τι να κάνουμε, εντάξει, είμαι και φανισιμνίος, είμαι για ένα 95, είναι και η θωριά μου τέτοια, είναι και η φωνή μου βροντερή, είναι και το μουστάκι, πώς το λένε, έτσι μιλάω, τι να κάνουμε. Συνάδελφοί σας, να μεταφιεστώ, δεν γίνεται. Συνάδελφοί σας, από το κόμμα σας, από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν εκφράσει έτσι σε προσωπικό επίπεδο κάποιες ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήσετε? Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι ο καθένας εκφράζεται με βάση αυτό που κουβαλάει. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, κύριε Χαρίτο. Και δεν μπορούμε να είμαστε και όλοι ίδιοι και δεν κάνει να είμαστε και όλοι ίδιοι. Να είμαστε και όλοι ίδιοι. Έτσι. Δεν είμαστε καρμπών. Έτσι. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη συμπεριφορά του, έχει το χαρακτήρα του, έχει αυτά που κουβαλά μέσα του. Έχει να κάνει με τον τρόπο που έχει μάθει να μιλάει. Έτσι. Και κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ένας λόγος που εκφράζομαι και έτσι έχει να κάνει και με το πώς έχω δουλέψει. Διότι ξέρετε, εγώ είμαι χειρουργός εντατικολόγος. Έχω διαβάσει πάρα πολύ. Ήμουνα και καλός μαθητής και καλός φοιτητής. Τελειώσατε το λύκειο με 20, για όσους δεν το ξέρουν. Μπήκατε πέμπτος στην ιατρική σχολή, τελειώσατε με 94 στο γραπτό. Στο γραπτό των οπότε, συνοψίζοντας από την πλευρά μου. Πώς το λένε, και στη μονάδα εντατικής θεραπείας που για 11-12 χρόνια ήμουν διευθυντής, εκεί παίζεις με τα πιο βαριά περιστατικά, εκεί παίζεις με το όριο της ζωής και του θανάτου. Ξέρετε, υπάρχουν δύο επαγγέλματα, λειτουργήματα είναι, δύο λειτουργήματα, τα οποία πρέπει να αποφασίσεις γρήγορα, υπό πολύ μεγάλη πίεση ζωής θανάτου, συνεκτιμώντας και υπολογίζοντας και επεξεργαζόμενος πάρα πολλά δεδομένα. Δύο είναι αυτά τα επαγγέλματα. Γιατρός, είναι οι διευθυντές, δεν είναι γιατρός γενικός, είναι οι διευθυντές των μονάδων, οι υπεύθυνοι των μονάδων εντατικής θεραπείας και οι πιλότοι. Αυτά τα δύο επαγγέλματα παίρνουν απόφαση. Άμα δεν παίρνεις απόφαση, πέθανες. Είτε ή ο πιλότος ή ο ασθενής σου. Λοιπόν, επειδή λοιπόν εγώ παίρνω απόφαση, θέλω να υλοποιείται και η απόφαση. Επειδή εγώ ανήκω σε αυτούς που παίρνουν απόφαση, πρέπει να υλοποιείται η απόφαση. Και δεν μπορώ αυτό το αργά. Δεν μπορώ αυτή τη διαδικασία της γραφειοκρατίας του ελληνικού δημοσίου. Που μπορεί να υπογράψει την υπουργική απόφαση σήμερα. Άρα για να και μέχρι λίγο να δημοσιευτεί. Ναι. Και τι να κάνουμε, και ο Άγιος Φοβέρα θέλει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ωραία. Ένα τελευταίο για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της προσωπικής τοποθέτησης, της προσωπικής προσέγγισης της πολιτικής. Σας έχουν κατηγορήσει και το έχω διαβάσει από συναδέλφους μου ότι προσεγγίζετε την πολιτική με ποδοσφαιρικό τρόπο. Κάθε άλλο. Τι εννοούν ποδοσφαιρικό τρόπο, τι εννοείτε? Φαντάζομαι, εικάζω από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήστε, τις εκφράσεις τις οποίες χρησιμοποιείτε. Καμία σχέση. Ποδοσφαιρικός τρόπος είναι είναι αυτό που προφανώς εννοούν, ο παδισμός, η επιθετικότητα κτλ. Κοιτάξτε κύριε Χαρίτο, εγώ το χώρο της υγείας τον ξέρω πάρα πολύ καλά, όπως τον ξέρω και ο Αντρέας. Επειδή έχω δουλέψει πάρα πολύ... Ο Αντρέας εννοείται ο Ξανθός για τον κόσμο να κάνει. Ο Ξανθός. Και επειδή έχω δουλέψει πάρα πολύ και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, πραγματικά πάρα πολύ, έτσι, και ό,τι έχω κερδίσει μέχρι σήμερα, το έχω κερδίσει με το μυαλό και τα χέρια μου και με τίποτα άλλο, έτσι. Σας πληροφορώ ότι, ας πούμε, έκανα 13 αιτήσεις στο ΕΣΥ, έτσι, και βρισκόμουν όλο δεύτερος και τρίτος. Γιατί δεν με έπαιρνουν το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία που έλεγαν τους διορισμούς τότε. Γιατί ήμουν ζωηρός συνδικαλιστής από μικρός, τι να κάνουμε τώρα. Όχι γιατί δεν ήξερα γράμματα. Το αν ήξερα γράμματα φάνηκε από το πώς χειρίστηκα και τους ασθενείς μου που είχα την αποκλειστική τους ευθύνη στη μονάδα εντατικής θεραπείας που δούλευα 12 χρόνια. Λοιπόν, ισχύει ότι εγώ, τότε εκείνα ξέρω τα παλιά χώρο, χρόνια που ήσασταν και στο ΚΝΕ, ήσασταν στην ΚΝΕ τότε, δεν ήσασταν? Πως φοιτητής μέχρι το 89 που φύγαμε με τον Γιώργο το Γράψα, με τον ΝΑΡ και που έμεινα μέχρι το 2007, άντε 10, όπου εκεί αποφάσισα ότι πλέον δεν έχει να προσφέρει άλλα αυτός ο χώρος με την έννοια του ότι είχε περιθωριοποιηθεί σαν πολιτική αντίληψη και αποφάσισα τότε, γιατί είχα πάρει το ζάνιο μέσα μου και κατέβηκα και έγινα δήμαρχος στα Σφακιά. Έγινα δήμαρχος με όλο το πολιτικό προσωπικό του νομού τότε απέναντι, διατυπώντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τον τόπο μου, που είπαμε 100 ότι θα κάνουμε και κάναμε 120, που έβαλα μέσα από τίμιους δεξιούς μέχρι αναλογία. Εκλεγήκατε 2010 με 60
62% και ξαναβγήκα το 2014 με 96,4%. Ούτε ο Μπασάρ Αλάσαντ δεν έχει πάρει στη Συρία 96%. Λοιπόν, αυτό κάτι δείχνει. Και αυτό δεν δείχνει οπαδισμό, αυτό η ποδοσφαιρική αντίληψη της πολιτικής. Αυτό δείχνει βαθιά γνώση και δυνατότητα παραγωγής ενός σχεδίου, είτε τοπικού, είτε για το χώρο της υγείας, είτε γενικότερου, το οποίο να μπορεί να στρατεύσει κοινωνικές δυνάμεις δίπλα. Χτες, κύριε Χαρίτο, μαζί με τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΗ, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και κάποιους άλλους συνεργάτες μας, για πάρα πολλές ώρες κοιτάζαμε γραμμή-γραμμή το νέο κανονισμό παροχών υγείας του ΕΟΠΗ. Δηλαδή τον κανονισμό παροχών που κανονίζει πού θα πάει το 1,5-1,7 δις ευρώ των χρημάτων που δίνει ο ΕΟΠΗ στους παρόχους από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο τομέα, γιατί είναι άλλα 900 εκατομμύρια εκεί, τα άλλα είναι από εδώ. Λοιπόν, αυτή τη δουλειά δεν την έχει κάνει κανείς άλλος υπουργός υγείας. Δεν την έχει κάνει. Και ξέρετε γιατί δεν την έχει κάνει? Γιατί δεν ήξερε να την κάνει. Καλά, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Όχι, δεν είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ούτε ο Αβραμόπουλος, ούτε ο Παπαδόπουλος, ούτε ο Νικήτας Κακλαμάνης και λόγω της ειδικότητας, ούτε ο, πώς το λένε, ο Βορύδης, ο Λοβέρδος και ο Άδωνης. Έτοιμα τους θα φέρνανε οι υπηρεσιακοί, είχαν γίνει τα deals και υπογράφανε. Να μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για τον εξής απλό λόγο, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αν οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ένα αντικείμενο, ένας γιατρός μπορεί να είναι ο ιδανικός υπουργός υγείας, ένας δημοσιογράφος, αυτός ο οποίος θα ασχοληθεί με τα θέματα του τύπου, και ένας πολιτικός μηχανικός να σου τρέξει το αντίστοιχο υπουργείο. Μην μείνουμε σε αυτή την κουβέντα όμως. Θέλω να γυρίσουμε. Αλλά αν έχεις κάνει και δήμαρχος, έχεις μάθει πολλές επιστήμες. Άμα έχεις κάνει και δήμαρχος, έχεις μάθει πολλές επιστήμες. Γιατί για μένα το μεγαλύτερο το μεγαλύτερο πολιτικό σχολείο ήταν η δημαρχιακή περίοδος στα Σφακιά. Γιατί αναγκάστηκα να μάθω από πολεοδομία, από λογιστικά, από νομικά, από αποχετεύσεις, από βιολογικούς, από σχολιά, από νοσοκομεία που τα ξέρα, από δημόσια έργα, από προμήθειες υλικών, από ανεμογεννήτριες. Μια μικρογραφία της γενικότερης εικόνας μιας χώρας. Από δασικούς νόμους και χάρτες, από φορείς προστατευόμενων περιοχών, από λιμάνια, από μόλους, από δρομολόγια, από ό,τι θες, γιατί είναι όλη η ζωή. Και όλα αυτά μαζί συμπυκνωμένα, αυτό σε κάνει να μπορείς να παράξεις πολιτική, αυτό σε κάνει να μπορείς να παράξεις σχέδιο. Γιατί η πολιτική, έτσι με πει κεφαλαίο, είναι η διατύπωση ενός σχεδίου με σαφή κοινωνική αναφορά, η οποία παίρνει την κοινωνία από εδώ και την πάει εκεί. Πάμε στην πολιτική, κύριε Υπουργέ. Από το ΚΚΕ, στον Αδαρσία και από εκεί μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν κάποιες ικανές αποστάσεις. Ο Παύλος Πολάκης με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτός το ήταν, καλοκαίρι του 12. Όπως αυτός ήταν το 2014 με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτός είναι σήμερα, πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεστε? Τι εννοείτε, το 12, το 14 ο ΣΥΡΙΖΑ με το 17 σήμερα, ή η διαδρομή μου από το ΚΚΕ μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ του 17? Η διαδρομή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2014 και ο ΣΥΡΙΖΑ του 2018. Λοιπόν, είναι σαφές ότι έχουμε οριμάσει όλοι. Είναι σαφές ότι το σημείο καμπής ήταν ο συμβιβασμός του Ιουλίου του 2015. Αποδεικνύεται όμως, τώρα που φτάνουμε εδώ, ότι μάλλον δίκιο είχαμε να κάνουμε αυτή την επιλογή τότε. Αληθεύει, ισχύει ότι είχατε εκφράσει ενστάσεις και προβληματισμό και το 2015. Και ποιος δεν είχε εκφράσει ενστάσεις, κύριε Χαρίτο? Για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα. Για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στην επαναδιατύπωση των πραγμάτων για τη σχέση με τους θεσμούς. Δεν σας κατάλαβα ακριβώς. Αν είχατε εκφράσει ενστάσεις σε κοντινά σας πρόσωπα για το ποιος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και τη στάση που κρατούσε ο Αλέξης Τσίπρας πριν το μνημόνιο και μετά το μνημόνιο. Λοιπόν, ακούστε τώρα για να επανέλθω στην κουβέντα. Εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ ήρθα το καλοκαίρι του 2012 και ήρθα για τους εξής τρεις λόγους και δεν έκανα λάθος. Ο πρώτος ήταν γιατί από τα δύο προηγούμενα χρόνια της δημαρχιακής θητείας κατάλαβα ότι είναι άλλο να κυβερνάς και άλλο να ζητάς. Άλλο να λύνεις και άλλο να διεκδικείς. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος μετά από 60-70 χρόνια μετά τον εμφύλιο που είπε, εκπροσωπώντας την αριστερά, τώρα που σπάει το προηγούμενο κοινωνικό συμβόλαιο πάμε να κυβερνήσουμε. Δύο αυτό. Και ο τρίτος, γιατί γνώρισα τον Αλέξη
και κατάλαβα ότι είναι καθαρός, πεντακάθαρος σαν το διαμάτι. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι που πήγα, έκατσα, έβαλα πλάτη, συνεχίζω να βάζω πλάτη και προσπαθώ στο μέτρο των δυνάμεών μου και με όλη τη δύναμη της ψυχής και της καρδιάς μου να βοηθήσω να βγάλουμε τη χώρα από αυτό το πηγάδι και να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο για την κοινωνία και για τα παιδιά μας. Μάλιστα, η σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα ήρθε πώς, η γνωριμία ήρθε πώς, ήρθε όντως στην Κρήτη, σε κάποιες διακοπές. Στην Κρήτη θέλησα να γνωριστούμε ως δήμαρχος Φακίων, που γιατί έκανε διακοπές σε ένα διπλανό χωριό του δικού. Σήμερα η σχέση είναι αυτή ζεστή όσο πολύ ήταν και τότε. Εξαιρετικά καλή. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα να μείνουμε κι άλλο στα... στα προσωπικά, δεν τον έχω πλέον το χρόνο. Ένα τελευταίο που θα ρωτήσω. Καλά, έχει να κάνει, το ψυχογράφημα. Έχει να κάνει με το αν από την εποχή του Ανταρσία, αν από την εποχή του Κουκουέ, υπάρχει κάτι το οποίο έχει μείνει ζωντανό ακόμα και σε αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω. Κάτι από την ιδεολογία εκείνης της εποχής, κάτι από φίλους, συντρόφους ή όλα αυτά χαθήκαν.